Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Απόψε μαζί μας είναι ο εξαίρετος γιατρός, ψυχίατρος, κύριος Αλέξανδρος Γουλιανός. Κύριε Γουλιανέ, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Είστε διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στην Καβάλα. Μάλιστα, ναι. Και το αντικείμενο της απόψινής συνομιλίας μας θα είναι η οικογένεια, όπως παρουσιάζεται σήμερα. Και το ερώτημα, κύριε Γουλιανέ, είναι εσείς ως ψυχίατρος, τι θέλετε και ασχολείστε με την οικογένεια? Καταρχήν, σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και να χαιρετήσω όλους τους αδελφούς Κυπρίους και να ευχηθώ να δώσει ο Θεός ό,τι είναι καλό για την Κύπρο και για τους κατοίκους της. Όντως, αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που θέτετε, κύριε Νικολαίδη, και φαίνεται ίσως λίγο περίεργο σε πολλούς γιατί ή και πώς οι ψυχίατροι ασχολούνται με την οικογένεια. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω σύντομα και όσο γίνεται πιο πιστικά. Η οικογένεια είναι ένας θεσμός, βέβαια για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι κάτι περισσότερο, είναι ένα μυστήριο, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι θεολόγος θα μιλήσω κυρίως από άλλη σκοπιά για το θεσμό της οικογένειας. Είναι ένας θεσμός όπου υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ζουν μεγάλο μέρος της ζωής τους με κοινές συνθήκες σε ένα κοινό τόπο, διαμορφώνουν κάποιες συμπεριφορές και αυτό το πράγμα επηρεάζει πάρα πολύ τον εαυτό τους, τη συμπεριφορά τους και τη σχέση μεταξύ τους και με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αν δούμε τον ορισμό που δίνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για την υγεία γενικά, θα καταλάβουμε γιατί ασχολούνται οι ψυχίατροι με την οικογένεια. Μας λέει λοιπόν η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ότι η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας. Βλέπουμε δηλαδή να βάζει την ψυχική υγεία σαν μια ισότιμη παράμετρο για την υγεία γενικά. Και ασφαλώς η ψυχική υγεία είναι αντικείμενο των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων. Η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο, θα έλεγα το σημαντικότερο ρόλο, για την διαμόρφωση και τη διατήρηση της ψυχικής υγείας των μελών της. Επομένως, γι' αυτό το λόγο αποτελεί αντικείμενο ασχολίας, έρευνας της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής επιστήμης σήμερα. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη. Η ψυχιατρική σήμερα έχει αλλάξει το μοντέλο αντιμετώπισης των ψυχικών προβλημάτων διαταραχών, καθώς επίσης έχει αλλάξει και τον τρόπο θεραπευτικής αντιμετωπίσεως των διαφόρων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Πέρα από το ατομικό επίπεδο, δηλαδή την ατομική θεραπεία που γινόταν για πολλά χρόνια και για πολλούς αιώνες, σήμερα βλέπουμε ένα άρρωστο ή ένα άτομο ή έναν άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή κάποια ψυχολογική διαταραχή ή κάποια ψυχική νόσο μέσα στο σύνολο που λέγεται οικογένεια. Και αυτό γιατί τα άτομα που ζουν υπό κοινή στέγη, που συμβιώνουν και συνυπάρχουν το μεγαλύτερο χρόνο της ζωής τους μέσα στην οικογένεια, βρίσκονται σε μία διαρκή δυναμική σχέση. Επηρεάζουν και επηρεάζονται οι μεν από τους δε. Μια αμφίδρομα. Ακριβώς, είναι μια αμφίδρομη σχέση. Δηλαδή, οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά, αλλά δέχονται και επιδράσεις από τα παιδιά. Το ίδιο και τα υπόλοιπα μέλη που τυχόν συνοικούν και συνυπάρχουν μέσα σε μια οικογένεια. Επομένως, αυτή η σχέση είναι μια δυναμική σχέση, δεν είναι μια στατική. Και έτσι λοιπόν διαμορφώνει, όπως λέμε, τους χαρακτήρες, διαμορφώνει τη συμπεριφορά των μελών της οικογένειας και εκεί πέρα εκδηλώνονται επίσης και διάφορες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητός. Επομένως, έχετε λόγο. Σαφώς, ναι. Θα έλεγα δε ότι έχουμε
ακόμη μεγαλύτερο λόγο όσοι ψυχίατροι έχουν σαν βάση της προσωπικής τους ζωής και της προσωπικής τους επιστημονικής πορείας το λόγο του Θεού. Δηλαδή όσο είναι πιο συνειδητοποιημένοι χριστιανοί έχουν έναν μεγαλύτερο ρόλο να παίξουν σήμερα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση και την αντιμετώπιση της οικογένειας. Και την, να λέγα και εγώ κάτι παραπάνω και την αποτελεσματική έτσι, βοήθεια. Σαφώς, ναι. Ίσως στο τέλος πούμε κάτι ακριβώς. Ότι οι χριστιανοί έχουν ένα επιπλέον όπλο στη θεραπευτική τους φαρέτρα. Γιατρέ, σήμερα ζούμε σε μια εποχή πρόοδου, αλματώδους πρόοδου. Και η μορφή της οικογένειας στις μέρες μας έχει αλλάξει. Δεν είναι η οικογένεια που γνωρίζαμε πριν 50 χρόνια ή ακόμα θα έλεγα και πριν 30 χρόνια. Εσείς ως ψυχίατρος σήμερα πώς διαγράφετε αυτή τη μορφή της οικογένειας? Ναι, όχι απλώς εγώ αλλά από γενικότερες παρατηρήσεις και έρευνες που έχουν γίνει στον χώρο της εφαρμοσμένης ψυχιατρικής και ψυχολογίας έχουν διαπιστωθεί κάποιες ριζικές και πολύ σημαντικές αλλαγές στη δομή της οικογένειας τα τελευταία 30-40 χρόνια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες γενιές. Και είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι αλλαγές, κύριε Νικολαίδη. Καταρχήν, έχει αλλάξει πολύ η σύνθεση της οικογένειας. Και αυτό έχει δύο κομμάτια. Πρώτον, έχει μειωθεί δραστικά και δραματικά δυστυχώς ο αριθμός των παιδιών που υπάρχουν σε μια σύγχρονη οικογένεια. Θα θυμόμαστε εμείς κάπως μεγαλύτεροι ότι υπήρχαν στα χρόνια μας αρκετές πολυμελείς, πολύτεκνες οικογένειες. Οι πιο πολλές θα έλεγα ήταν πολυμελείς οικογένειες. Μάλιστα. Σήμερα δυστυχώς στον ευρωπαϊκό χώρο και στην Βόρειο Αμερική, στις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες, αυτό έχει αλλάξει ριζικά και δραματικά. Σήμερα λέγεται ότι οι τελευταίες στατιστικές μιλούν ότι σε κάθε οικογένεια αντιστοιχεί 1,2 παιδιά. Δηλαδή στις 10 οικογένειες υπάρχουν 12 παιδιά. Πέραν των άλλων των ψυχολογικών συνεπειών που έχει αυτό το πράγμα και ίσως αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτό, έχει και μια άλλη δραματική επίπτωση. Μειώνεται ο αριθμός των γεννήσεων, δεν ανανεώνεται ο πληθυσμός και αντί να αυξάνει, γυράσκει και μειώνεται ο πληθυσμός στις χώρες αυτές. Αντίθετα, οι μουσουλμάνοι αυξάνονται. Αυξάνουν και μάλιστα με εντονότατους ρυθμούς. Και αυτό βέβαια, σας είπα, δημιουργεί κάποια ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία θα μας δοθεί ίσως ο χρόνος να τα πούμε παρακάτω, αλλά δημιουργεί και τεράστιο δημογραφικό και οικονομικό πρόβλημα. Το βάζουν και στην διάσταση την οικονομική. Δεν ξέρω αν εδώ στην Κύπρο ακούγεται, αλλά στην Ελλάδα είναι έντονο αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, το πρόβλημα των λεγόμενων συντάξεων των ταμείων. Δεν επαρκούν οι πόροι για να δίδονται συντάξεις επειδή ο ενεργός πληθυσμός μειώνεται δραματικά. Δεν θα ήθελα βέβαια να το περιορίσουμε σε αυτή τη διάσταση. Όχι. Εμείς την οικονομική ή και τη δημογραφική που είναι βέβαια σημαντική. Βέβαια είναι και εθνικές οι διαστάσεις των προβλήματων. Σαφέστατα, ειδικά για τον ελληνικό, τον ελλαδικό χώρο γενικότερα. Αλλά ίσως χρειαστεί να πούμε τα αλλά ένα στοιχείο είναι αυτό, ότι άλλαξε η δομή της οικογένειας ό,τι αφορά τον αριθμό μάλιστα. των παιδιών. Ένα δεύτερο επίσης στοιχείο πολύ σημαντικό, κυρίως από ψυχολογικής απόψεως, που δεν γίνεται εμπολής αντιληπτό, είναι ότι περάσαμε από την μορφή της πατριαρχικής οικογένειας, όπου συνυπήρχαν τρεις γένειες, οι παππούδες, οι γονείς και τα εγγόνια, περάσαμε στην λεγόμενη πυρηνική οικογένεια, όπου είναι το ζευγάρι, το ανδρόγυνο, με ένα ή δύο το πολύ παιδιά. Αυτό έχει δραματικές συνέπειες, κυρίως στη ψυχολογική πλευρά και στην ζωή των μελών της οικογένειας. Και επίσης μια άλλη πολύ σημαντική αλλαγή
είναι ότι αυξάνουν διαρκώς οι λεγόμενες μονογονεϊκές οικογένειες, όπου δηλαδή υπάρχει ένας εκ των δύο γονέων, όχι επειδή ο άλλος εξέλιπε από θάνατο ή από άλλη έτσι φυσική αιτία, αλλά από μία συνειδητή επιλογή κάποιων γονέων. Είναι μια μόδα αυτή η οποία δυστυχώς κερδίζει έδαφος. Δυστυχώς κερδίζει έδαφος και δεν λέγεται, ξέρετε έτσι, όλη η αλήθεια για τις συνέπειες που έχει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό. Λέμε ότι το παιδί για να γεννηθεί χρειάζεται δύο γονείς, τον άνδρα και τη γυναίκα. Λέμε ότι για να οριμάσει ψυχολογικά ένα παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι, χρειάζεται και τα δύο γονεϊκά πρότυπα. Τον άνδρα και τη γυναίκα, τον πατέρα και την μητέρα. Επαναλαμβάνω, άσχετα αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Μάλιστα. Και το κορίτσι χρειάζεται την πατρική φιγούρα, πέρα από τη μητρική, και το αγόρι χρειάζεται πέρα από την πατρική φιγούρα και την φιγούρα της μητέρας, για να οριμάσει, να αναπτυχθεί και να κοινωνικοποιηθεί, όπως λέμε σωστά, να ενταχθεί μέσα στο κοινωνικό σύλλογο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν λείπει συνειδητά ο ένας από τους δύο γονείς, τι προβλήματα δημιουργούνται στην ψυχολογική εξέλιξη και την ψυχολογική ορίμαση αυτού του παιδιού. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ λιγάκι για να εξηγήσω στους τελεθεατάς αυτό που είπα πιο μπροστά για το ότι λείπει σήμερα η τρίτη γενιά, οι παππούδες, από την σύγχρονη οικογένεια. Επικαλούνται βέβαια διαφόρους λόγους, τα διαμερίσματα είναι μικρά, κυρίως στις αστικές περιοχές, εργάζεται η μητέρα, δεν υπάρχει κάποιος να φροντίσει τους ηλικιωμένους γονείς και ούτω καθεξής. Είναι λογική, είναι λογικές οι δικαιολογίες που προβάλλονται. Όμως πρέπει να πούμε ότι από ψυχολογικής πλευράς έχει πολύ μεγάλη σημασία η παρουσία πέραν από τους γονείς και των παππούδων. Και πολύ σύντομα θα πω 2-3 έτσι παραδείγματα. Όταν εργάζονται οι γονείς και οι δύο, κάποιος μένει στο σπίτι, κοντά στα παιδιά, ακριβώς στο σπίτι, και να τα διαφυλάξει, αλλά και να αναπληρώσει την παρουσία των γονέων. Επίσης, θα θυμόμαστε όλοι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των παππούδων στο να πούνε ένα παραμύθι στο παιδί, που ο γονιός λόγω του φόρτου εργασίας, λόγω της κοπόσας, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Το παιδί το θέλει. Θα έχουμε δεν διαπιστώσει και κάτι άλλο. Οι ενήλικες συνήθως είμαστε κουρασμένοι, εκνευρισμένοι, φερόμαστε κάπως πιάνοντας τα παιδιά. Οι παππούδες είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μια τρυφερότητα, μια έτσι περισσότερο συναισθηματική, μεγαλύτερο συναισθηματικό απόθεμα, και τα παιδιά όταν τα μαλώνει ο πατέρας ή η μητέρα βρίσκουν καταφύγιο ευκολότερα στην αγκαλιά του παππού και της. Αν εκλείπει αυτή η ζεστή αγκαλιά, ασφαλώς έχει κάποια ή κάποιες επιπτώσεις στην όλη έτσι. Ή και το άλλο, γιατρέ μου, υποκαθιστά τον παππού και τη γιαγιά το νηπιαγωγείο ή το νοσοκομείο. Και καμιά φορά αυτή η μαζική, ας πούμε, έτσι, η συσσόρευση των παιδιών σε έναν, και το στήμα σε ένα νηπιαγωγείο, ίσως να δημιουργεί πολλά προβλήματα. Υπάρχει και κάτι άλλο πιο δραματικό, κύριε Νικολαή. Δυστυχώς υποκαθιστά την έλλειψη παππούδων και γιαγιάδων κάτι άλλο, η τηλεόραση. Βέβαια, εμείς είμαστε τώρα στην τηλεόραση και δεν θα έπρεπε ίσως να κατηγορούμε αυτό το μέσο, αλλά πρέπει να πούμε μια πικρή αλήθεια. Οι γονείς, μη έχοντας το χρόνο, μη έχοντας την άνεση να ασχοληθούν με τα παιδιά, τα αφήνουν, τα καθυλώνουν σε μια πολυθρόνα απέναντι στην τηλεόραση, στο βίντεο, και καταλαβαίνετε τι, καταλαβαίνω ασφαλώς και οι τηλεθεατές μας, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, τι παίρνουν, τι μηνύματα παίρνουν αυτά τα παιδιά και τι επιπτώσεις έχουν αυτά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, του χαρακτήρας τους, στην ολοκλήρωση του εαυτού τους και στην ενσωμάτωσή τους μέσα στην κοινωνία αργότερα. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, βέβαια
όπου είναι δυνατό, και νομίζω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση πάντα ή τις πιο πολλές φορές βρίσκεται μια λύση, και βοηθάει πάρα πολύ στην καλύτερη λειτουργία της οικογένειας. Ιδιαίτερα, γιατρέ μου, τώρα που είναι εργαζόμενη και η μητέρα. Ακριβώς, και αυτό είναι και κάτι, ένα άλλο στοιχείο που έχει διαφοροποιήσει τη σημερινή οικογένεια σε σχέση με το παρελθόν. Μπορεί και παλιότερα, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, εργαζόταν η μητέρα, αλλά όχι όλες τις εποχές. Υπήρχαν οι εποχιακές ασχολίες, όπου και εκεί, εκείνη την εποχή υπήρχε ο παππούς ή η γιαγιά. Αλλά δεν ήταν συνεχής η απασχόλησή της και η απουσία της από το σπίτι. Σήμερα, δυστυχώς, για πολλούς κρίνεται αναγκαία, λείπει διαρκώς όλο το χρόνο η μητέρα, εκτός από τις επίσημες αργίες, λείπει από το σπίτι. Και αυτό έχει πολλές συνέπειες, και ψυχολογικές και πρακτικές. Ακριβώς. Και τρέ μου, ένα μεγάλο πρόβλημα που κάπου διάβαζα εγώ είναι ότι στην Αμερική κυρίως τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν χρόνο να βρεθούν. Ναι, και δεν ξέρω αν έχετε, αν έχει ακουστεί εδώ στην Κύπρο, πρόσφατα στην Ελλάδα, πρόσφατα έχει 2-3 χρόνια αν θυμάμαι καλά, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι, ένα λαϊκό, πολύ χαρακτηριστικό, που δείχνει αυτή την οτροπία, όπου ρωτάει ο ένας τον σύζυγο τον άλλον, το πότε θα συναντηθούν, το Σάββατο μπορείς και τα λοιπά, δεν το θυμάμαι ακριβώς, και λέει ο στιχουργός εκεί πέρα, δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε, δεν μπορεί, στο ίδιο σπίτι ζούμε. Είναι μια αποτύπωση μιας τραγικής πραγματικότητας. Όπως επίσης, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο στις μέρες μας οι γονείς να επικοινωνούν με σημειώματα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, να ξυπνάει η σύζυγος, γιατί φεύγει πιο αργά στη δουλειά της, ενώ ο σύζυγος έχει φύγει νωρίς, και να βρίσκει ένα σημείωμα για τι δουλειές πρέπει να κάνει ή που θα τρεφήσει κτλ. Ή να έρχεται ο σύζυγος κάποια άλλη ώρα, να έρθει το βράδυ κουρασμένος, ίσα ίσα να προλάβει να φάει, να κοιμηθεί. Πρόσφατα είχα ένα χαρακτηριστικό περιστατικό μιας οικογένειας όπου το παιδί ηλικίας 13 ετών άρχιζε να αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο πρόβλημα, και συζητώντας με την μητέρα διαπιστώθηκε ότι είναι παντελής η απουσία του πατέρα. Και το παιδί αναζητάει τον πατέρα και κάνει αυτό που κάνει και το λέει το παιδί το δικαιωμένο. Γιατί θέλω να έρθει ο πατέρας μου κοντά μου. Τον βλέπει ελάχιστες ώρες. Φεύγει πολύ νωρίς όταν κοιμάται το παιδί, επιστρέφει στις 11 ή στις 12 το βράδυ. Αυτό σε καθημερινή βάση. Θα μου πείτε ίσως είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Το δέχομαι. Αλλά έχει γίνει μια πραγματικότητα αυτό. Υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας κυρίως μεταξύ των συζύγων αλλά και των υπολείπων μελών μέσα στη σύγχρονη οικογένεια λόγω της, των πολλαπλών ασχολιών. Και το τέλος, κύριε Γουλιανέ, η οικογένεια ως παράγοντας, ως ο κύριος παράγοντας αγωγής, δεν παίζει αυτόν τον ρόλο. Ναι, ναι, και υποκαθίσταται από άλλα. Όπως είπατε, το νηπιαγωγείο ή ο παιδικός σταθμός, που σαν θεσμοί είναι καλοί και σωστοί και απαραίτητοι, αλλά δεν μπορούν να παίξουν πλήρως το ρόλο της οικογένειας, μιας σωστά δομημένης οικογένειας, θέλω να το προσέξουμε αυτό, είναι μια λύση, όχι όμως η ιδανική λύση. Η οικογένεια δεν πάβει από όποια πλευρά και αν εξεταστεί, από την κοινωνική, από την θεολογική της πλευρά, από την ψυχολογική της πλευρά, είναι ο ιδανικότερος θεσμός, ο καλύτερος θεσμός για την σωστότερη βιωτή των μελών της και κυρίως για την σωστότερη ανάπτυξη, αυτό που λέμε, των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών, των γονέων μεταξύ τους και των γονέων και των παιδιών. Και τρέτσι, για να συνοψίσουμε, βλέπετε εσείς ως ψυχίατρος ότι σήμερα η οικογένεια διέρχεται κρίση? Αυτό, κύριε Νικολαίδη, υπάρχει σαν πραγματικότητα και δεν το λέω εγώ. Οι πιο πολλοί ερευνητές, βέβαια προσωπικά και σε πολλούς άλλους, δεν αρέσει ίσως ο όρος κρίση, γιατί έχει έτσι ένα στοιχείο πολεμικό θα έλεγα, όμως υπάρχει και λέει και περιγράφεται από πάρα πολλούς ότι η οικογένεια σήμερα διέρχεται μια κρίση. Σχετικά πρόσφατα έγινε μια σύνοδος των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ασχολήθηκαν
με την μελέτη αυτού του φαινομένου. Οι ίδιοι το χαρακτήρισαν σαν κρίση της οικογένειας. Έβαλαν διαφόρους παραμέτρους. Έβαλαν και το οικονομικό μέρος, έβαλαν και την πλευρά της υπογεννητικότητας, διότι τους απασχολεί και αυτούς σοβαρά, και περιγράφουν ακριβώς ότι η οικογένεια σήμερα, τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές χώρες και στο χώρο της Βόρειας Αμερικής, περνάει μια κρίση. Σε εμάς εδώ στον ελλαδικό χώρο τα μηνύματα φτάνουν βέβαια κάπως καθυστερημένα. Απ' την άλλη μεριά φαίνεται ότι αρχίζει να συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο σε κάποιες ομάδες πληθυσμών αυτό το πρόβλημα και να δημιουργείται σιγά σιγά μια αντίρροπη κίνηση. Ίσως είναι στην αρχή αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε τι εξέλιξη και τι πορεία θα έχει. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να επισημάνω είναι ότι για μας έχει μεγάλη σημασία να προετοιμαστούμε σαν λαός, σαν έθνος, σαν κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται καλύτερα και με όχι πολλά έτσι δυσάρεστα αποτελέσματα αυτή την κρίση. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω το ρόλο που μπορεί να παίξει η Εκκλησία μας στο να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που περιγράφει σαν κρίση της οικογένειας. Γιατρέ μου, πρωτού πάμε στο θέμα που αγγίζεται και που είναι πάρα πολύ βασικό, αν θέλετε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και να επανέλθουμε. Βεβαίως, εσείς έχετε το λόγο. Αγαπητοί μας, σε λίγο μαζί σας. Αλλάζω. Διαλέγω μια νέα ζωή. Πιο κοντά στη φύση. Στο Σαϊτά. Στη μαγευτική πλευρά της Κύπρου. Από 150 λίρες το μήνα, με τη βοήθεια του Home Plan της Cypria Life, αγοράζω τη γη μου. Μια πρόταση ευτυχίας από την SPD, Solon Pitaridis Developments. Κοντόπουλο Φόρμας Χατζιουάννη. Μπορεί να το πληρώσεις κάτι παραπάνω, αλλά είναι άλλο πράγμα. Είναι και πιο υγιεινό. Κοτόπουλα Φάρμας Χατζη Ιωάννου. Χωρίς ζωικές πρωτεΐνες. Εγγυημένη ποιότητα. Πάνει η αγάπη σου και όχι μόνο. Ξέχνα από τώρα την ταλαιπωρία. Πάρε ένα Σπυρολάκ για ευκολία. Πάω τρεχάτη να τα αγοράσω. Μια και καλή να ησυχάσω. Σπυρολάκ. Για ευχάριστο, γρήγορο και κολαριστό σιδέρωμα. Γενικός αντιπρόσωπος Πατέρας Χαραλάμπους. Κάνουμε συμβόλαιο τιμής με κάθε ψηφοφόρο πως το ρυθμιστικό ρόλο που μας δίνει με τη δύναμη της ψήφου του θα τον αξιοποιήσουμε με εντιμότητα και πατριωτισμό. Επανερχόμαστε. Απόψε μαζί μας είναι ο ψυχίατρος Διευθυντής Κέντρου Ψυχικής Υγείας Καβάλας, ο κύριος Αλέξανδρος Γουγιανός. Γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι αν θέλετε. Μήπως στη δημιουργία των προβλημάτων της οικογένειας, εσείς πως ως ψυχίατρος, βλέπετε να συμβάλλει αρνητικά αυτή η τάση για χειραφέτηση της γυναίκας και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Είχε γίνει πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα κάποιες διαδηλώσεις γυναικών και μεταξύ των συστημάτων τα οποία πρόβαλαν ήταν «Δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του ανδρός μου, είμαι ο εαυτός μου». Δηλαδή αυτή η, ας το πούμε, η επανάσταση εντός εισαγωγικών της γυναίκας για να σπάσει κάποια όρια, κάποιους φραγμούς, ίσως σε κάποια σημεία δικαιολογημένα, γιατί για αιώνες το πρόσωπο της γυναίκας ήταν στο περιθώριο ή ήταν υποταγμένο. Μήπως όμως, λέει ο γιατρέ μου, αυτή η νοοτροπία τελικά της, θα λέγα, της αλόγιστης χειραφέτησης της γυναίκας είναι ένας δυσμενής παράγοντας όσον αφορά την σύνθεση, μάλλον θα λέγα τον συνεχτικό δεσμό που πρέπει να κάνει την οικογένεια. Σαφέστατα είναι, αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε λιγάκι και να το αναλύσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κάτι πολύ σημαντικό.
Λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου ότι μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχει άρσεν και θήλιν. Μιλάει για ισότητα και για ισοτιμία. Εδώ πρέπει να προσέξουμε μια παγίδα που οδηγεί σε αυτό ακριβώς που είπατε. Αυτό δεν σημαίνει κατάργηση των ρόλων. Ο άντρας είναι ο άντρας, η γυναίκα είναι η γυναίκα. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει ο ένας το ρόλο του άλλου. Δεν σημαίνει επίσης κυριαρχία του ενός επί του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό το πράγμα το λέμε εμείς με ψυχολογικούς όρους κάπως διαφορετικά. Εάν σταθεί ο καθένας από τους συζύγους και τους γονείς στο ατομικό του εγώ, αυτή η οικογενειακή σχέση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Σύγκρουση. Αρχίζει από τη σύγκρουση και οι συγκρούσεις είναι μια καθημερινή πραγματικότητα μέσα στην οικογένεια. Και δεν είναι κακό, θα έλεγα, να υπάρχουν οι συγκρούσεις. Το θέμα είναι το εξής. Πώς υπερβαίνει, πώς ξεπερνάει κανείς τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια. Για τον χριστιανό οι συγκρούσεις είναι ευλογία. Και ας μην τρομάζει αυτό το πράγμα. Είναι ένας τρόπος άσκησης. Ξαναλέω ότι εγώ δεν είμαι θεολόγος. Λίγο έχω ασχοληθεί και με αυτά τα θέματα. Θεολογών ψυχίατρος. Τέλος πάντων. Όμως και δεν είναι μια αθαίρετη δική μου άποψη αυτό το πράγμα. Όπως κάποιος, θα βάζουμε τους μοναχούς, πάει και κάνει υπακοή σε κάποιον και κάνει υπακοή και στα πιο απίθανα πράγματα, τα οποία με τη λογική μας φαίνονται περίεργα ή παράξενα ή παράλογα. Και όμως αυτός ξεπερνάει την λογική και κάνει υπακοή και οδηγείται στον αγιασμό. Το ίδιο και μέσα στην οικογένεια. Διαφορετικά και αυτός θα οδηγείται σε σύγκρουση με τον πνευματικό, το οποίο του λέει να κάνει κάποια πράγματα περίεργα. Το ίδιο και μέσα στην οικογένεια. Οι συγκρούσεις υπάρχουν όταν υπάρχει η διάθεση να σπάσουμε το ατομικό μας εγώ και να το ανοίξουμε στο κοινωνικό εμείς, όπως λέμε στη γνώση της ψυχολογίας. Αυτά τα πράγματα ξεπερνιούνται. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, οι συγκρούσεις, οι διαφορετικές απόψεις υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν. Δεν γίνεται μια άμορφη μάζα. Ο χριστιανός, και θα έλεγα και ο σωστά έτσι φτιαγμένος άνθρωπος, ολοκληρωμένος χαρακτήρας, διατηρεί ακέραιη την προσωπικότητά του και μέσα στο γάμο και μέσα στην οικογένεια. Όμως την ανοίγει, δεν την κρατάει στο επίπεδο του ατόμου. Γίνεται πρόσωπο, όπως λέμε, και αυτό το πρόσωπο ανοίγει και το ατομικό εγώ γίνεται το κοινωνικό εμείς. Αυτό μας το λένε ψυχολόγοι και ψυχίατροι που δεν έχουν καμία σχέση με την χριστιανική πίστη, μελετώντας ψυχρά τα διάφορα φαινόμενα και τις διάφορες καταστάσεις. Σκέφτεστε μάλλον, και θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι, πόσο μεγάλη σημασία έχει ιδιαίτερα για μας τους χριστιανούς. Επομένως, η χειραφέτηση της γυναίκας σε ένα βαθμό ίσως ήταν η διάθεση, ναι, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Δεν πρέπει ή δεν μπορεί ούτε η γυναίκα ούτε ο άντρας να υπερβεί τους ρόλους ή να τους αλλάξει τους ή να υποκαταστήσει ρόλους. Είναι ακριβώς. Και θα ήθελα έτσι να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα, χωρίς να αποτελεί έτσι καμία αιχμή. Ήταν μία Γαλλίδα από τις γυναίκες που πρωτοστάτησαν στην εξάγερση του Μάη του 68. Αν θυμάμαι καλά το όνομά της, ίσως κάνω λάθος, Φρανσουά Κολάζ. Και μετά από χρόνια, αφού έζησε και ήταν πρωτεργάτηρα σε αυτό το κίνημα για την χειραφέτηση των γενικών και γενικότερα για το ζήτημα της χειραφέτησης, έγραψε ένα βιβλίο που μεταφράστηκε και στα ελληνικά και το είχε ένα πολύ χαρακτηριστικό τίτλο. «Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου», που περιέγραφε ακριβώς αυτή την νοσταλγία και την θέληση να ξαναγυρίσει σε αυτή την
παλιά κλασική δομή της οικογενειακής ζωής. Δεν την γέμισαν όλα αυτά τα πράγματα. Της προσέφεραν ίσως κάποια πράγματα και αυτό μπορούμε να το πούμε ότι προσφέρει στη γυναίκα κάποια στοιχεία ή προσπάθεια για χειραπέτηση. Αλλά μέσα στην οικογένεια το ανδρόγυνο δεν μπορεί να παραμένει στο επίπεδο του ατομικού εγώ, όπου ένας προσπαθεί να υποσκελίσει τον άλλον, να τον, ή να τον ανταγωνίζεται διαφορετικά. Το βλέπει ως αντίδικο του. Ακριβώς. Αλλά το βλέπει, ξέρετε, η ελληνική λέξη συζυγία. Μεγάλη. Δεν ήσουμε να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτή την έννοια. Θα δούμε ότι μας δίνει το πραγματικό περιεχόμενο της σχέσεως και από πλευράς κοινωνικής και από πλευράς ψυχολογικής. Είμαστε σύζυγοι. Πρέπει να εναρμονίζουμε τις κινήσεις μας και να προχωρούμε συγχρόνως. Εν ισοτιμία. Ακριβώς. Αν έχουν έτσι, αν θα, μια εικόνα είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική που την έγραφε κάποιος διάσημος ψυχολόγος, ότι οι σύζυγοι μοιάζουν με τους αθλητές οι οποίοι, λέει, είναι δεμένοι ο ένας, το ένα πόδι του με το ένας, με το πόδι του με μια αλυσίδα. Δεν μπορεί έτσι, πρέπει να συντονίζουν τα βήματά τους για να φτάσουν στο επιθυμητό τέρμα συγχρόνως και ανώδυνα. Αλλιώς ο ένας θα ρίχνει τον άλλον και θα γίνει το πράγμα. Γιατρέ μου, να φω σε κάτι άλλο αν θέλετε, που πάλι έχει σχέση με το θέμα μας. Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Για να γίνει κάποιος οδηγός αυτοκινήτου, θέλει άδεια. Οπωσδήποτε. Έτσι, αφού προηγουμένως υποστεί κάποια εκπαίδευση. Ακόμα για να γίνει κάποιος γιατρός θα περάσει μέσα από πολλές διαδικασίες. Μέχρι που να του πει το κράτος, τώρα μπορείς να ασκείς το λειτουργήμα του γιατρού. Και σε άλλους τομείς της ζωής απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις. Για να γίνει κάποιος γονιός, δεν λέω να του δίναμε άδεια, δεν λέω αυτό το πράγμα. Όμως δεν είναι μικρότερο κεφάλαιο, γιατρέ, το είναι κάποιος πατέρας ή μητέρα. Αν ο οδηγός που δεν ξέρει αυτοκίνητο είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του και τους άλλους, δεν νομίζω ότι είναι εξίσου επικίνδυνος κάποιος που πάει να γίνει πατέρας χωρίς να λειτουργήσουν κάποιες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο σε αυτό και ας μη φαίνεται περίεργο το ότι λειτουργούν αυτές οι σχολές γονέων, και πρέπει να πούμε ότι στον ελλαδικό χώρο είναι αρκετές μητροπόλεις που λειτουργούν τέτοιες σχολές γονέων με πολλή επιτυχία. Νομίζω ότι είναι βασική προϋπόθεση αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο ρόλος του πατέρα και ο ρόλος της μητέρας δεν μαθαίνεται, βιώνεται. Όμως χρειάζεται να έχει και κάποιος και κάποιες τεχνικές γνώσεις, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα της καθημερινής πραγματικότητας. Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον σύζυγο ή τη σύζυγο και σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τα παιδιά ή και με τα άτομα της τρίτης γενιάς, εφόσον συνυπάρχουν. Επομένως χρειάζεται, θα έλεγα, προετοιμασία καλή. Και αυτή η προετοιμασία δεν έχει να κάνει τόσο με μία εγκεφαλική γνώση, αλλά περισσότερο με μία βιωματική γνώση και εμπειρία. Και για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται πάρα πολλές μέσα από την ζωή της Εκκλησίας μας και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Παράλληλα όμως θα είναι πολύ σημαντικό αν έχουμε και κάποιες γνώσεις για κάποιες, για κάποιες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στην καθημερινή ζωή, στη συνηθισμένη της μορφή και σε κάποιες ακραίες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, μια οικογένεια, ξεκινάν δύο νέοι μάλλον με το μυστήριο του γάμου και δημιουργούν τη δική τους οικογένεια. Έρχεται η στιγμή που γίνονται γονείς. Εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος να απορροφηθεί ο πατέρας ή η μητέρα από το ρόλο του πατέρα ή της μητέρας αντίστοιχα και να ξεχάσει τον ρόλο του συζύγου ή της συζύγου. Και αυτό να έχει κάποιες
δυσάρεστες συνέπειες στη μεταξύ τους σχέση. Εδώ κάτι που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε, είναι κάτι που πρέπει να το έχουν διαρκώς στο νου τους τα νέα ζευγάρια, οι νέοι γονείς τα λέει. Ότι προτού γίνουν γονείς, γίνονται σύζυγοι. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής τους ποτέ. Να είναι διαρκώς χαραγμένο στο μυαλό τους. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην πρακτική του εφαρμογή? Ότι όταν η μητέρα, η νεαρή κοπέλα γίνει μητέρα, χρειάζεται τη βοήθεια και του συζύγου σε κάποια πρακτικά θέματα. Να βοηθήσει το μωρό, να κάποια ώρα να το ταΐσει, γιατί ενδεχομένως και εκείνη να εργάζεται και να είναι κουρασμένη ή να έχει να ασχοληθεί με κάτι άλλο που χρειάζεται ένα χέρι βοήθειας, αν δεν υπάρχει από κάποιο άλλο πρόσωπο. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς ένας γονιός θα είναι καθισμένος στην πολυθρόνα απολαμβάνοντας τον καφέ του ή την τηλεόραση και θα φύγει τη σύζυγο να σκοτώνεται. Απ' την άλλη μεριά, η σύζυγος δεν θα πρέπει να ξεχνάει ότι εξακολουθεί και παραμένει σύζυγος και μητέρα. Επομένως, ένα παράδειγμα είναι αυτό για το πώς, ας πούμε, πρέπει να έχουμε γνώση κάποιων πραγμάτων και να προετοιμαζόμαστε για το ρόλο μας. Ένα άλλο επίσης, πολύ σημαντικό, μεγαλώνουν τα παιδιά και γίνονται έφηβοι. Ούτως ή άλλως στην εφηβεία συμβαίνουν κάποιες ψυχοβιολογικές αλλαγές στα παιδιά. Αλλάζει η συμπεριφορά τους. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάποια πράγματα, να μην πανικοβαλόμαστε, να μην τρομοκρατούμαστε και να αντιμετωπίζουμε όσο γίνεται πιο σωστά. Αυτός ό,τι αφορά την, ας το πω έτσι, ομαλή διαβίωση της οικογένειας. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες καταστάσεις. Υπάρχει μια οικογένεια, ένα ζευγάρι που δεν έχει, που δεν αποκτάει παιδιά. Για λόγους πέρα από τη θέλησή του. Δεν σημαίνει ότι καταργείται αυτή η σχέση κοινωνίας, η σχέση συζυγική. Ή υπάρχει ένα παιδί που έχει κάποιο ειδικό πρόβλημα. Και αυτό σημαίνει ένα πρόσθετο βάρος. Δεν θα πρέπει να το επομιστεί ο ένας εκ των δύο γονέων και μόνο. Θα πρέπει επομένως να έχουμε υπόψη μας πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα, τι χρειάζεται να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ή τυχαίο το γεγονός ότι γινόμαστε γονείς. Σαφώς για μας πρώτα είναι η χάρη του Θεού και γι' αυτό ακριβώς ο γάμος είναι μυστήριο και δεν είναι μια τελετή και δεν μπορεί να γίνει τελετή σε άλλους χώρους, αλλά πέρα από αυτό είναι πολύ χρήσιμη η γνώση κάποιων πραγμάτων από την ψυχολογία, από άλλες επιστήμες ενδεχομένως, που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν πληρέστερα τα προβλήματα. Γιατρέ μου, έχω ακόμα 2-3 ερωτήματα και ο χρόνος μας έχουμε ακόμα μερικά λεπτά. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να βιαστούμε, να εξαντρίσουμε. Το ένα που θέλω να προβάλλω είναι ότι μήπως η καθιέρωση του πολιτικού γάμου και στην Κύπρο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, αυτό παίζει κάποιον αρνητικό παράγοντα και ρόλο όσον αφορά την αντίληψη για το θεσμό του γάμου? Γιατί συναρτώ εγώ, αν μου επιτρέπετε, τον πολιτικό γάμο με το πολιτικό διαζύγιο. Βέβαια στην Κύπρο έχουμε κάποιες δυσκολίες με την έννοια ότι η Εκκλησία, η πολιτεία έχει θεσπίσει τον πολιτικό γάμο. Θεωρεί ισόκυρον και τον εκκλησιαστικό γάμο. Που σημαίνει ότι όποιος κάνει έναν εκ των δύο από πλευράς πολιτείας είναι νομικά έγκυρος. Η διαφωνία της Εκκλησίας Κύπρου με την πολιτεία είναι ότι η Εκκλησία Κύπρου θέλει εκείνη να δίνει το διαζύγιο στις περιπτώσεις που ο γάμος είναι εκκλησιαστικός. Η πολιτεία όμως λέει όχι, εάν ο γάμος είναι είτε εκκλησιαστικός είτε πολιτικός, εγώ θα δώσω το διαζύγιο. Με συνέπεια λοιπόν, όταν κάποιοι θέλουν να χωρίσουν, κάνω αυτή τη διευκρίνηση για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Όταν κάποιοι λοιπόν πάνε να χωρίσουν, η μεν πολιτεία λέει εγώ δίνω διαζύγιο και διαλύω των γάμων και των εκκλησιαστικών. Η δε εκκλησία λέει ότι δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η πολιτεία, με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ.
Και έτσι λοιπόν κάποιοι μοιραία παίρνουν δύο διαζύγια. Έναν εκκλησιαστικό και έναν πολιτικό. Και ο λόγος είναι ότι η Εκκλησία δεν θέλησε να μεταθέσει στα χέρια της πολιτείας την λύση ενός μυστηρίου. Ακριβώς. Δεν μπορεί η πολιτεία να, εφόσον δεν τελεί, άρα και να λύνει ένα μυστήριο. Λέω όμως, γιατρέ, μήπως αυτές οι καινοφανείς για την ορθόδοξη παράδοση καταστάσεις, μήπως αυτές παίζουν αρνητικών ρόλων όσον αφορά τη συγκρότηση αλλά και την πορεία της συζυγίας και της οικογένειας. Ναι, βάζετε μια διάσταση, την νομική διάσταση, την οποία εγώ δεν είμαι ειδικός να απαντήσω. Θα σταθώ στο πρώτον, στο κομμάτι το εκκλησιαστικό. Ένας ο οποίος κάνει εκκλησιαστικό γάμο, δεν μπορώ να διανοηθώ ποιος άλλος θα μπορούσε, που για μας είναι μυστήριο, θα μπορούσε να δώσει λύση σε αυτό το μυστήριο. Πάλι θα μιλήσω λιγάκι σαν θεολόγος. Θα έχετε υπόψη, θα ξέρετε μάλλον καλύτερα από μένα, ότι κατ' οικονομία δίνεται το διαζύγιο. Και θα ρωτούσα, γιατρέ, εάν μερικοί λένε το διαζύγιο είναι κακό. Το βλέπουμε, κοιτάξτε, το βλέπουμε στις περιπτώσεις των παιδιών κυρίως, στις εκδηλώσεις που έχουν τα παιδιά διαζευμένων οικογενειών. Σήμερα είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι υπάρχει μεγαλύτερη ψυχοπαθολογία στα παιδιά που προέρχονται από διαζευμένες οικογένειες. Βέβαια, θα μπορούσε να μας πει κανείς και όταν η κατάσταση είναι ανυπόφορη μεταξύ των γονέων. Μα εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ισχύει η απάντηση της Καμίλας που όταν τη ρώτησαν τι προτιμάει, τον ανήφορο ή τον κατήφορο, απήντησε με ένα απλό και σοφό τρόπο. Χάθηκε ο ίσιος δρόμος. Μιλάμε για τη συγκροτημένη οικογένεια. Αυτές είναι οι λύσεις, οι έσχατες πλέον, που δεν πάει άλλο. Αν όμως αυτό έχει σχέση με αυτό που είπε μπροστά, με την προετοιμασία για το γάμο. Εάν κανείς δεν ξεκινάει να κάνει το γάμο απλώς σαν μια συμβίωση, σαν μια τελετή ή σαν ένα κοινωνικό γεγονός, αλλά το βλέπει σε μια άλλη διάσταση, ασφαλώς παίρνει άλλη μορφή. Κάτι που πρέπει να το καταλάβουν πολύ καλά όσοι μας ακούν. Δεν είναι ιδανικά τα πράγματα και στις χριστιανικές οικογένειες, με την έννοια ότι όλα δεν είναι ρόδινα και δεν λείπουν αυτό που είπαν πιο μπροστά, οι οξύτητες και οι αντιπαραθέσεις. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Υπάρχει δυνατότητα, και ας μην παρεξηγηθώ από αυτό που θα πω γιατί έχει πολιτική σημασία στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει υπέρβαση αυτών των πραγμάτων. Επομένως, ξεκινάει κανείς να κάνει οικογένεια προετοιμαζόμενος όσο γίνεται σωστά ανθρωπίνος και ξέροντας ότι εκεί πέρα μέσα θα υπάρχουν εντάσεις, θα υπάρχουν συγκρούσεις. Με τις συγκρούσεις λιένονται οι επιφάνειες, αμβλύνονται και όπως είπαμε και πιο μπροστά, προϋπόθεση είναι να σπάσουμε αυτό το ατομικό εγώ και να ενταχθούμε στο κοινωνικό εμείς. Ξέρετε, εγώ προσωπικά θαυμάζω κάποιους ανθρώπους που έχουν, είτε ο άντρας έχει μια γυναίκα με σοβαρότατη ψυχική νόσο, όπου ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιο και δεν προχωρούν. Όχι από μια έτσι παθητική στάση ή διότι ας πούμε ούτε συνάπτουν άλλου είδους σχέσεις έξω από το γάμο. Είναι πολύ έτσι συγκλονιστικά τα παραδείγματα κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι συνειδητά, θα έλεγα τη φράση, σηκώνουν αυτόν το σταυρό του μαρτυρίου. Πρόσφατα είχα έτσι την περίπτωση μιας νεαρής γυναίκας, η οποία παρουσίασε ένα πρόβλημα υγείας που επηρέαζε και την αισθητική της εμφάνιση και σχεδόν σύντομα, πολύ σύντομα, ο σύζυγος θεώρησε καλό να την εγκαταλείψει. Δεν σκέφτηκε ότι αν συνέβαινε το αντίστροφο θα ήταν καλό. Επομένως, νομίζω ότι ο πολιτικός γάμος θα πρέπει να είναι για αυτούς οι οποίοι χαράσουν μια άλλη πορεία στη ζωή τους. Θα πρέπει να δούμε ότι αν οι άνθρωποι συνειδητά αρνούνται τον εκκλησιαστικό γάμο είναι άλλο πρόβλημα,
Όμως ο χριστιανικός γάμος και η χριστιανική οικογένεια δίνει μία άλλη διάσταση στις σχέσεις των μελών, των συζύγων μεταξύ τους, των συζύγων με τα παιδιά, και δίδει άλλες προοπτικές στην ομαλότερη ψυχολογική ανάπτυξη και ορίμαση και την κοινωνική ένταξη των παιδιών μέσα στην κοινωνία όταν ενηλικιωθούν. Ξεπερνιέται αυτή η διάθεση της αντιπαλότητας. Επομένως, δεν βλέπω το λόγο για ποιον να παρεμβαίνει η πολιτεία σε αυτό το θέμα, το οποίο έχει στους ανθρώπους οι οποίοι συνειδητά προχωρούν στη σύναψη εκκλησιαστικού γάμου. Και θα πρέπει να θυμούνται όλοι όσοι κάνουν εκκλησιαστικό γάμο ότι πρέπει να συνειδητοποιούν, αν όχι απ' αρχής, τουλάχιστον στην πορεία, το τι έκαναν. Γιατρέ μου, μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Πώς βλέπετε εσείς ως ψυχίατρος το ρόλο και το έργο του πνευματικού μέσα στην οικογένεια, πρώτα στη σχέση μεταξύ των συζύγων και στη συνέχεια, βέβαια αυτό είναι τεράστιο κεφάλαιο, αλλά ως ψυχίατρος πώς το έτσι αξιολογείτε αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι ένας κατηρτισμένος και κατά Θεόν και κατά κόσμο πνευματικός είναι ένα απαραίτητο στήριγμα για την κάθε οικογένεια, ειδικά για τα νέα ζευγάρια, όπου και εκεί ο πνευματικός θα χρησιμοποιεί την πνευματική του εξουσία, όχι για να καταδυναστεύει ανθρώπους, αλλά εν ελευθερία Χριστού. Ξέρετε, πολλές φορές μπαίνουμε και εμείς οι ψυχίατροι στον πειρασμό. Έρχονται, ειδικά στην Αμερική, ξέρετε, έχει παραγίνει. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει τίποτα αν δεν πάει να συμβοληθεί τον ψυχολόγο ή τον ψυχαναλυτή του. Έχουν φτάσει σε μια φοβερή ακρότητα. Έρχονται και μας ανοίγουν την καρδιά τους και μας παρουσιάζουν προβλήματα που βλέπουμε ότι η φύση του προβλήματος αλλά και η αντιμετώπιση του δεν είναι κυρίως έργο δικό μας. Είναι έργο του πνευματικού. Και εξαρτάται τώρα από τι πιστεύει ο ψυχίατρος και πώς θα κατευθύνει τα άτομα αυτά. Αλλά εγώ έχω μία απορία. Πώς θα απαιτήσει κανείς υπακοή, πώς θα απαιτήσει πειθαρχία από το παιδί του, από το σύντροφό του ή τη σύντροφό του, όταν ο ίδιος δεν ασκείται σε αυτά? Και ξέρετε, ειδικά στα παιδιά τα λόγια μας δεν πιάνουν. Μιλάει το παράδειγμά μας. Το παράδειγμα αξίζει όσο χίλιες χιλιάδες λέξεων. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε εμείς αυτή την τεχνική σε κάποιες άλλες ψυχοθεραπευτικές σχέσεις, θεραπευτικές αντιμετωπίσεις. Επικοινωνούμε δια της σιωπής, όπως λέμε, χωρίς να μιλάμε. Όμως μιλάμε με τη στάση μας και με το παράδειγμα μας. Αυτό γίνεται πολύ πιο έντονο μέσα στην οικογένεια. Και φυσικά ο χριστιανός γονιός ή σύζυγος μπορεί να παίξει σωστότερα το ρόλο του όταν βρίσκεται υπό πνευματική καθοδήγηση. Ξέρετε, στις πιο ακραίες και παθολογικές καταστάσεις, όπου υπάρχει μια εμφανής ψυχοπαθολογία είτε σε έναν εκ των συζύγων είτε σε ένα από τα παιδιά, παραδείγματος χάρη αυτό το περίφημο πρόβλημα των ναρκωτικών, που είναι μια κατάσταση τραγική και οδηγεί σε ρήξη και σε σύγκρουση όλη την οικογένεια και διαταράσει την ισορροπία και τη συνοχή της οικογένειας. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Ή χρειαζόμαστε το αποκούμπι του πνευματικού, ο οποίος δεν θα ενεργεί σαν πρόσωπο αλλά σαν εντολοδόχος του Θεού. Και νομίζω θα μας βοηθάει πάρα πολύ αν έχουμε στο νου μας εκείνη την καταπληκτική παραβολή του ασώτου και αν
προσπαθούμε μέσα μας να την σχολιάζουμε και να την βιώνουμε με έναν τρόπο και ψυχολογικό, και μιμούμαστε το παράδειγμα ή τα δρόμενα όπως μας τα περιγράφει το Ευαγγέλιο. Βλέπουμε τον γιο να επαναστατεί, να ζητάει το επιβάλλον μέρος της ουσίας, ένα κομμάτι της περιουσίας για το οποίο ίσως δεν μόχθησε. Ο πατέρας του το προσφέρει, δεν κάθεται να το ρωτήσει πώς και γιατί και τα λοιπά. Φεύγει, το κατασπαταλάει. Έχετε εκείνη η συγκλονιστική στιγμή που λέει «ελθόν σε αυτόν» και αρχίζει τον δρόμο της επιστροφής. Και βλέπουμε τον πατέρα να μην λογαριάζει ούτε το κοινωνικό κόστος που είπε ο άλλος ο μεγαλύτερος, ότι αυτός κατασπατάλησε την περιουσία, σε δυσφήμισε και τα λοιπά, σε αυτόν τον δύο. Δεν τα λαμβάνει υπόψη, δεν λαμβάνει το κοινωνικό κόστος, δεν λαμβάνει υπόψη την ρηπαρότητα. Τον δέχεται, τον αγκαλιάζει, τον περιποιείται και τον αποκαθιστά. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε μόνοι μας να τα ζήσουμε αν δεν έχουμε τη βοήθεια του πνευματικού. Και εδώ είναι πολλές φορές και το λάθος ημών των ψυχιάτρων ή των ψυχολόγων. Υποκαθιστούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις τον ρόλο του πνευματικού. Αυτό βέβαια σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν, δεν αποδέχονται το ρόλο του πνευματικού, θα πει κανείς ότι είναι φυσικό και αναμενόμενο. Όμως σε ανθρώπους που ζουν τη χριστιανική ζωή και βιώνουν τη χριστιανική πίστη, νομίζω ότι δεν μπορούν, είναι δύσκολο μάλλον, και δύσκολο θα τα βγάλουν πέρα σε κάποιες ακραίες καταστάσεις αν δεν έχουν την βοήθεια και τη συμπαράσταση του πνευματικού. Νομίζω ότι η ζωή των Αγίων μας λέει πολλά και νομίζω αξίζει να τους μιμηθούμε. Γιατρέ μου, έτσι μια τελευταία σας σκέψη αν θέλετε για να κλείσουμε. Νομίζω ότι την οικογένεια θα πρέπει να τη δούμε εμείς με την μορφή ενός πεδίου, ενός χώρου όπου καλούμαστε να αθληθούμε, να ασκήσουμε τον εαυτό μας σε όλες τις αρετές, να δείξουμε, όχι για να επιδείξουμε, αλλά να δείξουμε στην πράξη κατά πόσον αυτά που πιστεύουμε θεωρητικά μπορούν να είναι βίωμά μας και καθημερινή πραγματικότητα, και με αυτή την βιωτή να μιλήσουμε στον εαυτό μας, στον σύζυγό μας ή στη σύζυγό μας, στα παιδιά μας, χωρίς να λέμε λόγια, χωρίς να λέμε σοφίες, η οικογένεια να είναι ο τόπος άσκησης του ορθοδόξου χριστιανικού βιώματός μας στις καθημερινές απλές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι είναι έτσι πρέπει να δούμε την οικογένεια και έτσι πρέπει να προσπαθούμε να ζούμε καθημερινά την οικογενειακή ζωή. Γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να σας έχουμε μια άλλη φορά στο πρόγραμμα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αν θέλει ο Θεός, ίσως αντεβώσουμε και πάλι. Αγαπητοί μας, καλό σας βράδυ.